Να μιλήσουμε λίγο τώρα για τις πέτρες στη χολή. Οι παραδοσιακές ιατρικές συμβουλές συχνά υποστηρίζουν ότι μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά τρόφιμα μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς για το σχηματισμό χολόλιθων, κρίσης χολιδόχου κύστης και ακόμη και την ενδεχόμενη ανάγκη αφαίρεσης της χολιδόχου κύστης. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς με ιστορικό χολόλιθων ή χολοκυστεκτομίες δεν μπορούν να τρώνε μια δίαιτα με χαμηλούς υδατάνθρακες και περισσότερα λιπαρά. Είναι έτσι? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα πληθαίνουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και υψηλή σε υδατάνθρακες μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο εμφάνισης χολόλιθων. Ξέρετε, αυτό το πείραμα χαμηλών λιπαρών που βρισκόμαστε τις τελευταίες δεκαετίες, low fat experiment. Γι' αυτό και τα περιστατικά με πέτρες στη χολή, στη χολιδόχο κύστη, αυξάνονται τα τελευταία χρόνια μονίμως. Η πιθανή εξήγηση λοιπόν για αυτή τη σχέση είναι ότι μια δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά φέρνει την αδράνεια της χολής στη χολιδόχο κύστη, αντί να απελευθερώνεται δηλαδή χολή σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πέψη των διαιτητικών λοιπών, όπως γίνεται στη φύση, δηλαδή ο άνθρωπος στη φύση χωρίς ψυγεία και σούπερ μάρκετ είτε δεν τρώει τίποτα γιατί δεν βρίσκει να φάει, έτσι χολή αποθηκεύεται στη χολιδόχο κύστη για κάποιο συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα μέχρι το επόμενο γεύμα που θα είναι τι άλλο, ένα λιπαρό γεύμα, μια λιπαρή μπριζόλα από μαμούθ ή οποιοδήποτε λιπαρό ζώο, οπότε αδειάζει το περιεχόμενο της χολής για την διαχείριση των λιπών που φάγαμε. Και αν όμως δεν τρώμε λίπη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τι συμβαίνει? Μένει αυτό το υγρό των χολικών οξέων, το περιεχόμενο, η χολή, το περιεχόμενο στην χολιδόχο κύστη, στάσιμο, και τι προκαλεί? Λάσπη και τελικά πέτρες. Αφού σχηματιστούν πέτρες, όταν στη συνέχεια καταναλωθεί μια τροφή με υψηλότερα λιπαρά και απελευθερωθεί χολή από τη χολιδόχο κύστη, οι πέτρες μπορεί να κολλήσουν, ας πούμε, στο χολιδόχο πόρο. Αυτό συνήθως προκαλεί πόνο στο πάνω δεξιά τμήμα της κοιλιάς που ακτινοβολεί στην πλάτη τις περισσότερες φορές. Μάλιστα, αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση μεταξύ της απώλειας βάρους σε δίαιτες χαμηλών λιπαρών και των χολολίθων. Τα πράγματα λοιπόν σίγουρα δεν είναι τόσο απλά, 100% δεν είναι όπως τα λένε κάποιοι. Πριν την έναρξη μιας διατροφής, στην ουσία οποιασδήποτε διατροφής για απώλεια βάρους ή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τις κατάλληλες εξετάσεις αίματος που πρέπει να γίνουν, καλό είναι να έχει γίνει και μια υπερηχογραφική εξέταση της χολιδόχου κύστεως, ένας υπέρηχος δηλαδή ανοκοιλίας, για να εκτιμηθεί η κατάσταση στην περιοχή και να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις με τον γιατρό σας. Πόσοι λίθοι δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε πόσοι λίθοι υπάρχουν, ποιο το ακριβές μέγεθος αυτών που υπάρχουν, υπάρχει λάσπη ή δεν υπάρχει λάσπη στη χολιδόχο κύστη και άλλα. Αυτά. Ακολουθήστε για περισσότερη ενημέρωση για θέματα υγείας, για να μην έχουμε μπερδεμένη γνώση σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθείτε. Να είστε καλά. Γεια σας.